καθησυχαστικός ως προς το θέμα των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς τους πολίτες αλλά και προς τις δανειακές υποχρεώσεις. Φάνηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Ηράκλειο σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Παράλληλα, απέκλεισε την περίπτωση πιστωτικού γεγονότος την 9η Απριλίου. Καταρχήν, εμείς έχουμε εξασφαλίσει το γεγονός ότι αυτά τα οποία ακούγονται περί πιστωτικού γεγονότος δεν πρόκειται να συμβούν σε καμία περίπτωση. Εμείς θα πληρώσουμε κανονικά μισθούς, συντάξεις και τις υποχρεώσεις τις δανειακές που υπάρχουν για τις 9 Απριλίου. Δηλαδή αυτός ο φόβος περί 9 Απριλίου που θεωρείται ένα κομβικό χρονικό σημείο δεν υπάρχει κανένα θέμα επ' αυτού. Ερωτηθείς ο Γενικός Γραμματέας για το εάν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο φάκελος με τις απαραίτητες νομικές οδούς θα είναι έτοιμος προσεχώς για επικείμενη κατοχήρωση του ζητήματος. Έχουμε κάποια νεότερα, τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα, υπό την έννοια ότι έχουμε επεξεργαστεί ένα νομικό σχέδιο με τη βοήθεια και ξένων κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα κατά καιρούς. Έχουμε ένα φάκελο πια με νομικές οδούς οι οποίες μπορεί να κατοχυρώσουν το ζήτημα αυτό. Ετοιμάζεται δηλαδή ο φάκελος? Καλά, κανονικά. Κανονικά. Όλα θα προχωρήσουν με την ευθύνη βεβαίως της Βουλής. Ο κύριος Βερναρδάκης βρέθηκε στο Ηράκλειο στα πλαίσια εκδήλωσης συζήτησης του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο να αναφέρει πως τέτοιου είδους συναθρήσεις ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ κράτους, κυβέρνησης και πολιτών.